σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς των μαθητών μας, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εορταστική εκδήλωσή μας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821, η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα αντί από γιορτινής όπως συνηθιζόταν μέχρι τώρα και χωρίς την παρουσία επισήμων. Αυτό συμβαίνει ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκών του σχολείου μας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει την ελάχιστη συμπαράστασή του στο πένθος που βιώνει η οικογένεια του διευθυντή του σχολείου μας, ύστερα από το θάνατο της μητέρας του. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, αυτή την περίεργη ώρα, ιδιαίτερα για τις μητέρες και τους εργαζόμενους γονείς. Χειροκροτήστε όλα τα παιδιά για τις προσπάθειές τους και κρίνετε 10 με επίγεια. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε τη γιορτή μας με ομιλία από τη δασκάλα της ΓΑΜΑ 2 τάξης, κυρία Μαρία Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, 25 Μαρτίου 2009, διπλή γιορτή για την Ελλάδα. Σήμερα γιορτάζουμε την 188η επέτειο της Επανάστασης των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού. Ταυτόχρονα όμως γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η λέξη Ευαγγελισμός σημαίνει φέρνω καλά νέα. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση των χριστιανών, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ανακοίνωσε στην Παναγία το χαρμόσυμο μήνυμα ότι δηλαδή θα φέρει στον κόσμο τον Χριστό. Επειδή ο Χριστός για τους χριστιανούς συμβολίζει την αναγέννηση, τη ζωή, την ανάσταση, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου γιορτάζεται την ίδια ημέρα με την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων από τον Οθωμανικό ζυγό. Στις 29 Μαΐου του 1453 υπέκυψε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στα χέρια των Οθωμανών που την πολιορκούσαν. Σχεδόν 4 αιώνες αργότερα, στις 25 Μαρτίου του 1821, ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας των υπόδουλων Ελλήνων, παρόλο που τον 19ο αιώνα κάθε άλλο παρά ευνοϊκές ήταν οι συνθήκες για οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα στην Ευρώπη. Ένας αγώνας ο οποίος προετοιμαζόταν επί δεκαετίες με πολύ σημαντική τη συμβολή των Ελλήνων λογίων του εξωτερικού. Οι Έλληνες αγωνιστές με ελάχιστα υλικά εφόδια, αλλά πλημμυρισμένοι από το πάθος για την ελευθερία, την ύψιστη αυτή αρετή, ξεκινούν τον επαναστατικό αγώνα. Οι νίκες ολοένα και πληθαίνουν, δυναμώνοντας την αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού και οπλίζοντάς τον με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Γράφονται σελίδες ένδοξης της ιστορίας μας. Παντού θυσίες, στην Αλαμάνα, στη Γραβιά, στα Ψαρά, στο Σούλι, στη Χίο. Η Ευρώπη παρακολουθεί άναυδα τα γεγονότα. Οι λαοί αντικρίζουν έκθαμπη το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων. Μια χούφτα Έλληνες δαμάζουν το Οθωμανικό θηρίο. Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν πια να βλέπουν με συμπάθεια τον ελληνικό ξεσηκωμό. Στέλνουν χρήματα και εφόδια, ενώ έρχονται και οι ίδιοι σαν φιλέλληνες να πολεμήσουν στο πλευρό μας. Στις 8 Ιανουαρίου του 1828 αποβιβάζεται ο Ιωάννης Καποδίστρια στον Άγγλιο και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση του ελληνικού κράτους. Από τότε αρχίζει στην πραγματικότητα η επαναστατημένη Ελλάδα να εμφανίζεται με επίσημο κρατικό κύρος. Το ελληνικό κράτος τότε περιλαμβάνει μόνο την Πελοπόννησο και ένα τμήμα της στερεάς Ελλάδας. Χρειάστηκαν να δοθούν πολλές στρατιωτικές και διπλωματικές μάχες, οι οποίες διήρκησαν σχεδόν έναν αιώνα, ώσπου να αποκτήσει η Ελλάδα τη σημερινή της μορφή. Το 1864 η Μεγάλη Βρετανία παραχώρησε στην Ελλάδα τα Επτάνησα. Το 1881 προσαρτήθηκε ένα μέρος της Θεσσαλίας και η Άρτα. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, το 1912-13, η Ελλάδα αποκτά τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και την Ήπειρο. Το 1920-21 προστίθεται στο ελληνικό κράτος η Θράκη και το 1948 τα Δωδεκάνησα. Για τους Έλληνες αυτή η επανάσταση ισοδυναμεί με το ξύπνημα της εθνικής συνείδησης και με την προσπάθειά τους να ζουν ελεύθεροι στη γη των προγόνων τους. Στις μέρες μας τιμούμε τους πολεμιστές του 1821 για το ηρωισμό τους και την φιλοπατρία τους. Είναι για μας το παράδειγμα κάθε ανθρώπου που μάγεται για τα δικαιώματά του. Αυτό λοιπόν είναι και το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Μακριά από εξάρσεις και υπερβολές, να δούμε την ουσία που κρύβει η ιστορία. Η ουσία είναι ότι μόνο μέσα από την ειρήνη, την ελευθερία, την δικαιοσύνη και την ισότητα μπορούν οι λαοί να συνυπάρχουν και να προοδεύουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευαγγελισμού από την Χοροδία. Σήμερα τη σωτηρία σημώντο και
όλη τη μέρα. Γιατί εμαζευτήκαμε τόσοι πολλοί εδώ πέρα. Εγώ μικρός θα σας το πω, στους Τούρκους κλαβωμένοι. Σαν σήμερα η πατρίδα μας σηκώθη αντριωμένη. Στις 25 του Μαρτιού πάνω στην Άγια Λαύρα εφύσηξε στην χώρα μας της λευτεριάς η άβρα. Περήφανη κόρη που αστράφτη, που φως κορπάει γύρω της και σαν τον Ιελάμι. Είναι η Ελλάδα, η χώρα μας, που μέσα στους αιώνες πάντα τη στεφανώνουνε θαύματα και γόνες. Όλες τις χώρες να σας πω, όλες τις χώρες αγαπώ, που άκουσα και είδα, αλλά καμιά τόσο πολύ, σαν την πατρίδα την καλή, σαν τη γλυκιά πατρίδα. Εδώ είναι ανδρεία τα παιδιά και έχουμε σίδερο καρδιά και ακούρα στη λεπίδα. Καθένα στη γραμμή πετά και χρουστερίζει δυνατά για τη γλυκιά πατρίδα. Του Ευαγγελισμού τη μέρα, η πατρίδα μας η Ελλάδα, η μεγάλη μας μητέρα, έχει μια διπλή ομορφάδα. Με τον Κρίνο στην Παρθένα, άγγελος πετώντας φτάνει και της λέει, χαίρε, σένα μάνα το Χριστούλης κάνει. Και την ίδια μέρα πάλι με τη λευτεριά ξυπνάμε κι όλοι μας μικροί μεγάλοι, χαίρε Ελλάδα τραγουδάμε. Γιορτή της Παναγιάς άρχισε ο αγώνας εδώ της Λευτεριάς. Με το σπαθί στο χέρι και θάρρος στην καρδιά ορμήσαν της Ελλάδας τα τρόμητα παιδιά. Εχτύπησαν τους Τούρκους θάλασσα και στεριά και ήρθε στην πατρίδα ξανά Λευτεριά. Σου παράει σκάκι το κονάκι. Έφτα...
αγάπη της Ασίας και κυριάρχησε σε όλα τα Βαλκάνια. Η Κωνσταντινούπολη, η κολοξεκοσμένη πόλη, το όνειρο των λαών και των βαρβάρων, ο πόθος ούρκυψε. Παιδιά,
παιδιά και κλέφτες να γεννείτε, εμένα αρτίστε να σας ομολογήσω. Της κλεφτουριάς τα βάσανα και των κλεφτών τα τέρια. 12 χρόνια έκανα ως κλέφτες καπετάλιος. Μισθό ψωμί δεν έφαγα, δεν πλάγες στρώμα. Τον ύπνο δεν αχώρτασα του ύπνου την κάτα. Το χέρι το σκέφαλο και το σπαθί μου στρώμα. Το καλλιοφυλάκι μου σαν τώρα αγκαλιασμένο. Όμως η ελευθερία δεν έρχεται με τους αγώνες των λίγων. Η ελευθερία είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων. Πρέπει οι Ελλήνες να προετοιμαστούν για τη ελευθερία και το ξύπνημα του Ραγιά μπορεί να γίνει μονάχα στα σχολεία.
Αρμένοι και Ρωμιοί, για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί. Είναι ο Ρήγας, ο Πελεστινής, που βραντοφωνάζει από το Πελεστίνο και τη Ζαγορά μέχρι την Κωνσταντινούπολη και την Κέννη. Η φωνή του φωνή τις καρδιές του σκλάβου, πολύτιμο το μελάνι του και το αίμα του Άγιο. Έφτασε η ώρα να φωνάξουμε κι εμείς που ζητάμε ελευθερία της ελληνικής φυλής. Δεν μπορούμε πια να ζούμε με τους νόμους του Πασά, με τις οδηγίες του Σουλτάνου και τα κέφια ρόγα. Πρέπει οι Έλληνες να ακούσουν, να μάθουν και να δουν πώς μπορούν ενωμένοι, δίχως πήραν να ζουν. Δεν είναι όλοι πεπισμένοι ότι έφτασε ο καιρός, ότι σήμασε η ώρα για τις ελευθερίες το φως. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις δάχες στα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους συγγενείς. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωής, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Έχουμε όμως αυτό το παρούτι. Τι θες να πεις, μάνα?
Thank you.
ταξίδι στην Άβρα, το σύνθημα ξεχύθηκε από την Άγια Λαύρα. Σταμάτησε το ψάξιμο, βρόντισε το κανόνι και ο δεσπότης Γερμανός το γένος ξεσηκώνει. Ελευθερία ή θάνατο στους Έλληνες φωνάζει και στη σαντούλωτε ψυχέ χαρά και ελπίδα στάζει. Στην Αγία Λάβε πήρα οκό ιερό και χορέψαμε στο σούλι του ζαλόγου το χορό. Ακολουθούν τα βήματά μας οι αρχές πέανες βόνοι στα ψαράκια, στο μανιάκι, στο γενναίο μεσολόγιο. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς, λέει ο παπάς μας, αν θέλουμε να λειτουργεί η πατρίδα μας.
παιδάκι μου, πιο σιγά. Και τι είχε έχουν αυτιά. Δεν είδες τι έπαθε και η Βαγγελή. Ήταν το πύλωνι του και επειδή ο γιος του είναι μια στα βουνό και δεν το μαντάτε κανείς. Φτάνει και η γιαγιάκα μου, φτάνει ο φόβος. Ο θάνατος για την Πατρίδα δεν είναι θάνατος. Είναι τιμή. Μα ποιος θάνατος, ποιος είναι. Εγώ είμαι θεία, άνοιξε γρήγορα, γρήγορα. Τι έγινε παιδάκι, τι έγινε, μίλω. Τούρκοι θεία, Τούρκοι στο χωριό και έρχονται κατά εδώ. Γυρνάνε όλα τα σπίτια και μαζεύουν κόσμο για το χαρέμι του Πασά. Να κρύψουμε τη Μαριό. Γρήγορα θεία. Φέρε Παναγία. Μα να κρύψει τη Μαριό στο υπόγειο. Και εσύ έγινε παιδί μου, πήρα το πίσω παράθυρο και τρέχα να την πεις και ψάρεις και στο χωριού. Ανοίξτε κι άλλο, δεν καμίστε. Τώρα παίρνει, τώρα. Ανοίξτε, δεν σπάσει την πόρτα. Πέρασε, παίρνει, καθίστε, καθίστε. Δεν είναι αυτό που λέω. Μάθαμε ότι είσαι όλη η κόρη και μα δίνει το χαρέ μου. Είχα μια κόρη σε 3 τα νερά. Μου τη ζήλεψε ο φόρο του και πήρε. Πάει ένα φόρο τώρα, είναι μόνο που το ξέρει. Εδώ πια είναι. Μήπω θα γράψουμε να μαθαίνει πράγματα. Πέρε που είναι εσύ και του πόρε το κεφάλι. Είναι μόνο που σα λέω, είναι μόνο μου η έργο. Του πα να γυράσει. Πέρε που είναι εσύ και του λέω να στρατέ σου ημέρε. Όχι, μάνα, μου δάει κάποιο και αφήστε τη μάνα. Μαγιό μου. Δύο μάνα μου κάνει κουραγικά που δεν ξαναβούν. Τι πας καημένη, δεν θα φανταστείς εσύ. Τι να την κάνω, ζήμου μάνα μου, τι να την κάνω, δεν θα μπορούσα να μην κάνω. Είπα μου, όχι να έκανα σε αυτή. Τι έγινε, παιδάκι μου, τι έγινε, μίλα. Καθώς οι Τούρκοι περνούσαν κάτω από το μεγάλο πλάτανο, δείξασαν και έσκυψαν από το νερό. Τότε η Μαριό το έβαλε στα πόδια. Λίγο ακόμα την κάθανε στην εκκλησιά. Την είδε ο Τούρκος και την πυροβόλησε άγνωστος. Ύστερα την πήρε. Έταξα δίπλα της, μα ήταν αργά. Το μόνο που είπε πως την θέλει σαν Ελληνίδα. Στο καλό πλάτι, στο καλό, δεν θα γίνει να έρθει κοντά σου. Συχνά επαναστατούσαν. Δυστυχώς οι επαναστάσεις αυτές ήταν τοπικές και ανοργάνωτες και έτσι πνίγονταν στο αίμα. Πολλοί Έλληνες μην αντέχονται σκλαβιά τα βάσανα και τις αδικίες, άφηναν τα σπίτια τους, ανέβαιναν στα βουνά και από εκεί πολεμούσαν τους Τούρκους. Ήταν οι περίφημοι κλέφτες Χελμαδολίου. Από το χωράφι που πάμε στην πέτρα.
Μάζεψε από ό,τι σου κάνει η έδρα με την εξηγασία για να τρέξουμε στι παπίλε μα. Μήπω δεν θα κάνω και ορθά που θα βγουν από εδώ. Εδώ και μέσα στην γάλα του σκύλου, το καπεντάκι κοίτα. Το του φεγγίσαμε από το κάτω. Το πληγώσαμε, αλλά μα ξέφυγε. Εδώ κάτι πρέπει να είναι κρυμμένο. Όχι, όχι, τη δουλειά μα κοιτάμε μόνο. Είμαστε ήσυχοι άνθρωποι. Καθίσαμε εδώ λίγο να ξαποστάσουμε. Εσύ και όχι, δεν μιλά, σαν κάτι να μου τρίχει. Λέγε, τι ξέρει, τον είδε. Όχι, αφέντη μου, δεν είδαμε τίποτα. Μίλα και εσύ, παράγει. Μίλα και όχι, τι μου τρίχει. Μίλα, θε να λύσει. Μίλα και όχι, λέγε, λέγε, τι ξέρει. Πάρε, πάρε το σιτάρι, να φάω τα πηγαίνω από την πίτα. Να μάθω, να μάθω ποιο είναι αφέντη και ποιο σκλάβο. Δώσε σε μένα, αφέντη. Δώσε και θα σου κάνω να μαρτυρήσει. Μίλα κατά τα καταγραμμένα, μίλα. Δεν θα σου φάω την άμεση κοντά, δεν θα ξέρω στο προσφύλιο. Αφέντη μου, μίλα κατά τα καταγραμμένα, μίλα. Αφέντη μου, φτάνει. Και τώρα σειρά σου. Με, άμα λοιπόν, να στέλνω στο φυλάκι σου. Κύριε, κι άκουσα όσα έγινε. Παραγή, είσαι παλικάρι. Αφού που έκανες, δεν μπορεί να τις αναγγείλεις πίσω. Δεν ήθελε μια στιγμή να τις προδώσουν. Γι' αυτό να μας έχουν σαγουρό. Αγίες κλέφτες, ελεύθερος, σαν και εμάς. Με οικογένειά μου, ο γιος μου, πριν να ησυχείς. Θα δώσω και κι άγιος άνθρωπος μου να προσέχουν το χωριό. Έλα λοιπόν γρήγορα, γιατί μπορεί να το πάνε κι άλλοι του. Γιώργη, να προσέξεις την οικογένειά μου και να πεις τη γυναίκα μου να μεγαλώσει το γιο μου σαν ελεύθερο Έλληνα. Γιατί από τώρα και στο εξής ο πατέρας πάντα είναι σκλάβος. Κι όταν μεγαλώσει είναι έρθει να με βρει, γιατί πιστεύω ότι ο πατέρας θα σπάσει τα δεσμά της. Το καλό. Έτσι κατάλαβαν πως έπρεπε να οργανωθούν. Έτσι το 1814 ίδρυσε την πυλική εταιρεία. Ακούστε, γυναίκες, και εγώ παραξενεύτηκα με τον Κωνσταντίνο αυτές τις μέρες. Δεν έλεγε να γιάνει, μόνο τρίμιαζε
που αρρώστησε αυτόν τον καιρό. Λες και αρρώστια, πάει με το μήνα. Πέρασε και τον είδε ο λάμπρος, ο στάθενος αγιός, κι όλο κάτι έλεγαν για ένα παπά που θέλει στα μέλη. Μα τι κάνεις εσύ, δεν θελάθηκες, γιατί σηκώθηκες. Ακούστε, γυναίκες, τελειώστε τη δουλειά σας και άντε στα σπίτια σας. Θέλω λίγα και να ισχώσω. Μα Κωνσταντή μου. Άντε, γυναίκα, γιατί πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Άκου, γυναίκα. Περιμένω κάποιον από την πολιτεία σήμερα. Ετοίμασε το γιατάκι των ξένων. Φτιάξε και εκείνο τον κολοκαρά. Και βάλτε στο τσουκάρι. Αδυναμός άνθρωπος έρχεται από μακριά. Πάνε κουρασμένος. Μάντε μου. Κάνε όπως σου λέω και πρόσεχε. Τσιμπουδιάς τις γειτόνισες. Άμα τελειώσει, φτιάξε μου ένα φωσκόμενο. Αυτός ο καταραμένος ο πίχας δεν λέει να φύγει. Γιάξε, βλέπεις και εποχή. Τώρα που... Μα γιατί αγού με το σούρπο έπρεπε να είναι εδώ. Άμα έρθουν εδώ και κινδυνεύω όλη η οικογένεια, καλύτερα να φύγω. Παπά μου, πότε περιμένω νέα για το ξεσηκωμό. Εσύ τώρα μου λες ότι κινδυνεύω. Μήπως κάθε πέρα δεν κινδυνεύω. Είναι ζωή αυτή με τους Τούρκους στο κεφάλι μας. Έλα, παπά μου, κάτσε και λέγε, τι με αφαίρνεις. Άκου, παιδί μου, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά τώρα. Αν μάθουν το παραμικρό, οι Τούρκοι θα πάρουν πολλούς ανθρώπους στο λαιμό μας. Παπά μου, συντάξει μου παλικάρι. Πρέπει να τον εμπιστευτείς, πρέπει να πάθει. Από τα λόγια του και εγώ αυτό κατάλαβα. Άκου, παιδί μου, στην Ελλάδα γίνανε άνθρωποι που ετοιμάζουν ξεσηκωμό. Μα... Λέγε, παπά μου, ξέρω, στάλιασα. Αν θέλω να μάθει περισσότερα παιδί μου, πρέπει να δώσει τον όλο. Μα μόνο αν είσαι σίγουρος ότι η πατρίδα αξίζει περισσότερο από τη ζωή σου. Τι να την κάνω τη ζωή μου αν είμαι σκλάβο. Αν το παιδί του παιδιού του γίνει που σκλάβο. Έλα, παπά μου, είμαι έτοιμος από χρόνια. Πατρίδα, ενώ από τα αληθινή Θεού, ορκίζομαι να αφιερωθώ ολόψυχα σε σένα. Όταν μείνω πισώ στην εταιρεία, το λιτά θα ανερώσει ποτέ τα μυστικά τη. Όταν παντονίσω τις Τούρκους όπου και τις βρω. Για παραγώ τον τόρο μου και δεν εκπληρώ στο χρέο σου την πατρίδα, την τιμωρία μου, ας είναι ο θάνατος. Ορκίζομαι. Σήκω, παιδί μου. Τώρα ανήκεις στην εταιρεία. Να είσαι έτοιμος. Πλησιάζει όλο το να είσαι έτοιμος. Όταν τις υπόδρομους στις πόρτες του δύο πέντες εσύ μας θα βρουν να κατέβεις στη μάνη, η παγκύριδα θα σε χρειαστεί παλικάρι. Θα με εκεί, παπά μου, και άλλοι μόνο τους Τούρκους που θα βρεθούν μπροστά μου. Πρέπει να φύγουμε, παπά μου. Έχουμε κι άλλους δύο να δούμε στο χωριό μας. Γεια σου, Κωνσταντή. Μα παπά μου, μείνε λίγο να ξαποστάσεις, να φας κάτι. Δεν έχουμε καιρό. Γεια σου, παιδί. Με τέτοια παλικάρια σαν εσένα, ξέρω ότι δεν θα βγει η μέρα της ελευθεριάς. Καλή αντάμωση, παιδί. Παναγιά μου, ήρθε λοιπόν η ώρα, δώσ' μου τη δύναμη να πάνω, όχι ο Σέλινς. Άκουσε φωνές, ποιος ήταν, ήρθε ο Σέλινς. Ήρθε γυναίκα, ήρθε, μα μαζί είσαι την ελευθεριά. Μας ούτε είδες, ούτε ξέρεις τίποτα. Πάμε γυναίκα να πάμε το κόκορα. Σήμερα ήταν μια σπουδαία μέρα. Στην υγεία σου, παλικάρια μου, στην υγεία σου, Λεβέντη μου. Καιρό θα πάρει το Τούρκοι να σε ξαναδούμε, δεν έχω ξεδόν.
σπίτι. Συνηγιά σου, καλή λαφτεριά. Συνηγιά σου, καπετάνιο. Από το στόλο σου και δεν θα φύγει. Συνηγιά σου, καπετάνιο. Παραλίγο να φάνει άλλο την καπετάνιο. Η σου έλα σε τι εξόδουσε. Σε λίγο καιρό θα σε μαζί μα τα γυρούσια. Και σε καιρό σου κάνει. Γεια σου, παππού σου του γέρο Ντίνου. Το άκουγα εγώ και το όνομά του πια πάνω τη πόρτα. Τα καλικά για σε κεσένα. Δεν θα αργήσει να είναι την ευκαιρία. Αργή αυτή η ώρα, καπετάνιο. Τέσσερα φορέ έχω πάρει στα πουλά. Άκουσα πολλέ και δύο. Πάμε στη σπουδιά και σε λατάγια. Αγκαλιά με την κυφέρι μου, πόσο ακόμα. Μην κοντεύεις τώρα, παλικάρι μου. Ξέρω ότι θα κοιμηθείς στο στρώμα και να φας παιδικό πάει πολύ καιρό. Αλλά η πατρίδα θέλει θυσίες. Ο καιρός που θα απελευθερωθεί πλησιάζει. Θες είχα μαντάτα από το ρεσπόρι της Πάρτας. Ως κάνει μεγάλο του μάτι του κοινά μας θα την αποτρέψουν. Γεια σου, καπετάνιο. Τι είναι, μωρό, Οδυσσέα. Καπετάνιο, πάντα στο κουνοπάτι πάνε οι άνθρωποι. Ανεπέντε με πέντε τον ύφο. Τι είναι, μωρέ, Έλληνα σύντροφο. Έλληνα σου φαίνεται, δεν θα κουτάκι. Πε τη φορά στην παλιά σου αλήθεια. Έρθει εδώ. Στάκα σου το μωρέ, πού να πηγαίνει. Το καπετάνιο γύρωσε να πει να κάνει τα λάθη. Τι το τρέψε, ρε, τι πω έχω ακούσει από του φίλου. Όχι, αδερφέ, εγώ είμαι σύντροφο. Πρέπει να το δω γρήγορα. Τι είναι, μεγάλα να πει. Τι είναι, μωρό, Οδυσσέα. Εσένα θέλει καπετάνιο. Σου φαίνει μετά τα λίγο. Έλα μέσα. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο σοκιαστή. Δώσε μου λίγο νερό. Ποιες παλικάρι μου και ύστερα μαζί στα μαντάρα. Καπετάνιο, έστειλε ο παπαπότς να σου πω πως έγινε τα φυσικά και οι Τούρκοι έχουν που είναι το ημέρι σου. Κύριε σαν την αγγή, όπου ήταν το μανέμι, το όπου σαν βρούμε το χαρί μου τώρα και γύρω μπροστά του, το σύμπα. Ήταν πολύ καλό. Τι λες, ωραία. Καπετάνιο, αν ανοιχτούσα από στα ρίγα, ανεβαίνει κατά εδώ. Στάμε τα λεβαίνε μου. Καπετάνιο, δεν μπορούσε να το πάρει μαζί του. Είναι ολόκληρο λευκούσιμο. Άλλωστε, εσύ δεν είναι παπά τη. Κάθε ένα αγκά, στο συγκεκριμένο τη σκότη, στην καλιά λάθο. Καπετάνιο, τα πάμε μέσα στην εκκλησία. Και με μέτρη θα είναι κάτω στο γεια σα. Δεν έχω κυρία να του δείξουμε. Δεν είναι ακόμα η ώρα του σέα. Ορτό ο λαγωμένο, εσύ παλικάρια μου τα όλα. Τι φεύγουμε. Όχι, καπετάνιο, εγώ θα μένω εδώ. Με μένα εγώ θα τα στερήσει. Δώστε μου ένα όπλο και αρκετά που στέκα και ακούστε με εδώ. Μόνο μέσα στι μπάρε μου ότι πέθαγε δεν μου. Όπως ο πατέρας! Πάρε το δικό μου το παλικάρι. Εμπρός παλικάρια. Δε μου, βόητησέ με να τη δουλειά σου. Ο αγώνας δεν ήταν εύκολος. Σκοτώθηκαν χιλιάδες Έλληνες. Όλος ο κόσμος θαύμασε την παλικαριά και την Ελλήνα. Η Επανάσταση άρχισε τέλη Ιανουαρίου 1821. Όμως εμείς τη γιορτάζουμε σήμερα, 25 Μαρτίου, για να τιμήσουμε την πίστη μας που κράτησε ζωντανό τον Ελληνισμό αυτά τα μαύρα χρόνια. Η Παναγία ήταν το αποκούφι τους αυτά τα δύσκολα χρόνια. Ψηλά και όλων, πάλεψε στην πόρα, το σύμβολο να μείνει στο λαό.
ιδέα πώς τραγουδισμένη χώρα μητέρα των αγρών πολιτισμών. Ψυχές και θάλασσες και γράμμα που τα σάλλον καταστήσαν εγκομό. Η δόξα μου πεπάτησε με μάτια, ανάμουσε ξανά το λιμό. Φεγγοντόλο το φως του κοσιώτα, τα στράβη στον ελλήνο του καρδιά. Και πάντα σαν και πρώτα τριωμένα, θα λέμε χέρο χέρο λεπτά. 21. Και ήρθε το 21 ο πύργος, με το γραφειοφύλλο και το βαβλό, με το δάσκαλο και το κρυφό σχολείο, με τους φιλικούς και τους ιεροχήτες, με το ράσο των φλεγόμενων του Ποροκλέσσα, με το σούλι, με το κούγγι, με το ρακάδι, τις φιλιώτισες, το βέφ, το ζάλο, έχει 9 μισόλες. Ήρθε από το καλάβιτα, από το κομμάτι, την τουλάχιστον του Λεσσοδοκλή. Σύνθε με τον γέρο του Μοριάχου, με τον γιο της Ρούμελης. Ήρθε με τις βουλίνες, τους αλασόλυνες, τους φιλοχέντες, με τα κύματα και τον άνεμο του Αιγαίου. Ήρθε με το ρίχα, τον κάλυπτο και τον Σολομό. Ήρθε με την ελευθερία, την καλυμμένη από τα κόκκαλα των Ελλήνων. Ήρθε άνεμος της ελευθερίας, μέσα στο μάτι του τα αρώματα, στις ομορφιές του Απρίλη, του φάκια πέφτουνε πολλά, που ρωτάει το καλοκαίρι. Τα ματωμένα λάβαρα στην άβρα κυματίζουν. Χιλιάδες πλάτα απλώνονται τα κλιμοχαιρετίζουν. Μπροστά τους ορκίζονται βαριά. Η θάνατος, η ελευθερία. Φωτιά κι ανάβει Ρούμελη, κόκα μου πρίζει η Κρήτη. Κι απ' τα γραφά ως τον Όλυμπο κι από το Ψιλορίτη. Τυλίχθηκαν μες στο καπνό κάποιοι βουνά και λόγοι. Το κούκκι στα στραπέταξε φωτιά το Μεσολόγγι. Πέτρα δεν μένει στο Μοριά, η θάνατος η ελευθεριά. Σύμβολοι Αντρανά, σύμβολοι Ελλάδα, στήσετε ξανά.
προσεύχονταν κάθε στιγμή. Με φαναράκια και λαμπάδες, γέροι καλόγεροι παπάδες, τα όμοιρά μας τα παιδιά, γράμματα μάθαινε πολλά. Ώσπου μια μέρα ξαφνικά, στην Άγια Λαύρα εκεί μακριά, σημαία σήκωσαν ψηλά και ορκίστηκαν στην εκκλησιά. Ορμούς στους Τούρκους σαν θεριά, και πώς σκοτώνουμε μανία, γιατί η Ελλάδα σκλαβωμένη να ζει δεν είναι μαθημένη. Κόρη της μάνας Τρανής και μάνας Ιντουγένους, μάνα της λεύτερης ζωής, μαντώη Μαυρογένους. Σαν άλλη σπαρτιά της απολέμησης με θάρρος και έγινες μικονιάτσα των Ελληνίδων Φάρος. Ζήτω φωνάζουμε να ακουστήσει όλη την οικουμένη, χώρα που βγάζει ροήδες, ποτέ της δεν πεθαίνει.
άρχισε αυτό το σύνθημα του Ρίγα Φεραίου, απάντησα. Είναι ώρα να εισέλθω στον αγώνα για την ελευθερία και το γενναίο μισήμι. Με τη γενναία χώρα της επιμαντώνω το γέννης. Μα το όνομά σου θα το θυμούνται όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες. Θα σου δώσει η επανάσταση. Οι πατριώτες δεν αντέχουν άλλο τη σκλαβιά, τη δυστυχία και το σκοτάδι που βασιλεύει στη χώρα. Φυσικά στην καθαρή ώρα, η ώρα της ελευθερίας. Αξίζει να πεθάνουμε για την πατρίδα μας. Πρέπει να διώξουμε όλους τους Τούρκους ή να φτάνουμε τώρα σε την Ελλάδα. Ελευθερία ή θάνατος. Έτσι θα έρθει γοργά η ελευθερία. Απ' τα κόκαλα βαλμένη, μέσα από το αίμα τη φωτιά. Πατρίδα δοξασμένη, ζήτω η Ελλάδα. Thank you.
Πολύ ώρα που είπα και το πρωί προηγουμένως. Ένα, θέλω να βάλετε τα παιδιά σας τώρα για να μην χαθούμε. Και δεύτερον, ο Σύλλογος Μονέων και Κηδεμόνων, όπως έκανε και τα Χριστούγεννα, με την ευγενική προσφορά του κυρίου Σκεμποφύλακα, θα φτιάξει ξανά το DVD και αυτής της γιορτής. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να το αγοράσετε σε μια τιμή που θα βγάλουμε μια ανακοίνωση αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.